Είδα σήμερα και τον Υπουργό τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο και τον Πρωθυπουργό τον κύριο Αλέξη Τσίπρα και συνεργαζόμαστε με όλα τα, με όλους τους εταίρους της Ελλάδος, το Eurogroup, με το Delta Nitaf, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με τον ESM και φυσικά υπό την προεδρία του κυρίου Ντάσιλμ στο Eurogroup για να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Φυσικά αυτές είναι δύσκολες συζητήσεις όπως πάντα, αλλά είμαι πεπισμένος ότι αν γίνουν προσπάθειες από όλες τις πλευρές, τότε ναι, μπορούμε να έχουμε μια πολύ καλή πρόοδο και να κινηθούμε προς αυτή τη συμφωνία. Όταν βλέπω τα νούμερα, μπορώ να διαπιστώσω ότι η Ελλάδα έχει πλέον ανακάμψει, ότι έχει ανακάμψει από πλευράς ανάπτυξης το 2016 ήδη νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν, με 0,3%. Εμείς φοβόμασταν για ύφεση και οι προβλέψεις μας είναι θετικές. 2,7% για το 2017 και 3% για το 2018. Φυσικά, γι' αυτό πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη. Πρέπει να επεκτείνουμε τις μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε να επαναφέρουμε την αυτοπεποίθηση και την εμπιστοσύνη προς την Ελλάδα, να προσελκύσουμε ξένες επενδύσεις και να δουν όλοι ότι δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα εδώ. Γι' αυτό και πρέπει να έχουμε επιτυχία και το πρόγραμμα αυτό να συνεχίζει την επιτυχία του ως προς την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Η Ελλάδα έχει σημειώσει υπεραπόδοση σε σχέση με τους μεσονομικούς στόχους για το 2016. Και η πρόβλεψή μας είναι ότι το πρωτογενές πλεώνασμα μπορεί να το επιτύχει η Ελλάδα ή να το υπερεπιτύχει όπως έκανε και το 2016. Η σκέψη μας πρέπει να βασίζεται σε αυτούς τους αριθμούς, γιατί είναι τα πραγματικά νούμερα, οι πραγματικοί αριθμοί. Τώρα, τι άλλο με ρωτήσατε να σκεφτώ. Νομίζω ότι πρέπει να καταδείξουμε και να πούμε στους Έλληνες ότι υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ της λιτότητας. Φυσικά υπάρχουν ακόμη αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, διότι η ελληνική οικονομία πρέπει να γίνει πιο ανταγωνιστική, πιο ελκυστική. Θα πρέπει να καταδειχθεί ότι όλοι μπορούν να εμπιστεύονται την ελληνική οικονομία. Όμως ταυτόχρονα πρέπει να βρούμε μια σωστή ισορροπία μεταξύ της δημοσιονομικής βιωσιμότητας από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά της ευημερίας και των ανησυχιών εκείνων που πλήττονται από την φτώχεια ή από την ανεργία εδώ στην Ελλάδα. Επιπροσθέτως, κατανοώ απολύτως τις θέσεις του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Τσακαλώτου και το τι αισθάνονται οι ίδιοι, διότι η ανησυχία τους έγκυται στο τι νιώθουν οι Έλληνες, όπως και η Κομισιόν, όπως και η Επιτροπή, άλλωστε ανησυχεί πολύ για τους Έλληνες πολίτες. Η υπεποίθησή μας είναι ότι πρέπει να έχουμε μια ισχυρή Ελλάδα, μια μεταρρυθμισμένη Ελλάδα στην καρδιά των μεταρρυθμίσεων και της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη. Πρέπει λοιπόν στις λίγες επόμενες ημέρες να το καταδείξουμε αυτό. Ας συγκεντρωθούμε τώρα για να κλείσουμε όλες τις εκκρεμείς παραμέτρους. Γνωρίζουμε όλοι αυτές τις παραμέτρους. Ας προσπαθήσουμε τώρα να κάνουμε ένα βήμα μπροστά και να προχωρήσουμε προς το μέλλον. Το Delta Nitaf, ποια είναι η θέση του? Έχετε ένα μήνυμα προς το Delta Nitaf? Πρέπει να παραμείνει στο πρόγραμμα. Θα επαναξεταστούν οι αριθμοί, τα νούμερα. Οι δικοί μας αριθμοί έχουν τεθεί επιτάπητος, έχουν επιβεβαιωθεί από τα αποτελέσματα και οι προβλέψεις μας είναι ρεαλιστικές. Το Delta Nitaf είναι ένας πολύ σημαντικός εταίρος. Εμείς θέλουμε το Delta Nitaf να είναι μαζί μας. Χρειάζεται να υπάρξει μια συμφωνία που θα συμπεριλαμβάνει το Delta Nitaf, που αποτελεί μια δικλίδα ασφαλείας και για την Ελλάδα. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Θα συζητήσουμε, όπως και να έχει, θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μέχρι την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου, έτσι ώστε όλοι να είμαστε στην ίδια προσπάθεια μαζί και όλοι να είναι άνετα με τις διαφορετικές παραμέτρους. Η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται να μην θέλει να νομοθετήσει επιπλέον μέτρα για την περίοδο πέραν του 2018 χωρίς μια συνένεση για τους δημοσιονομικούς στόχους σε σχέση με το πρωτογενές πλεώνασμα και σε σχέση με τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Πιστεύετε ότι αυτό το αίτημα μπορεί να εκπληρωθεί? Ξέρετε, είστε πολύ καλά πληροφορημένοι σε σχέση με τα αιτήματα της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν πρέπει να σχολιάσω αυτά εκ νέου. Θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, που αποτελεί μια αναγκαιότητα για αυτό το πρόγραμμα, και
της ευημερίας από την άλλη πλευρά. Πιστεύω ότι αυτή η ισορροπία σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουν όλοι προσπάθειες. Προσπάθειες από την μια πλευρά, θετικά μέτρα από την άλλη πλευρά και πρέπει να βρούμε επακριβώς πού θα κινηθούμε και ποια θα είναι η συμφωνία. Είμαστε πιο κοντά σε μια συμφωνία σε σχέση με χθες και όσο προχωρούν οι μέρες θα είμαστε όλο και πιο κοντά σε μια συμφωνία. Φυσικά η Δευτέρα είναι 20 Φεβρουαρίου, τότε έχουμε το Eurogroup. Θα πρέπει να δούμε εάν θα καταλήξουμε στη συμφωνία τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου. Δεν μπορώ να πω ότι αυτές οι συζητήσεις είναι εύκολες, ποτέ δεν ήταν άλλωστε, αλλά η Επιτροπή είναι εδώ για να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία. Δεν είμαι εδώ για να διαπραγματευτώ. Είμαι εδώ για να συζητήσω με τις ελληνικές αρχές, με τους Έλληνες εταίρους μας και να προσπαθήσω να είμαι ένας έτοιμος διαμεσολαβητής, έτσι ώστε ο πρόεδρος του Eurogroup τη Δευτέρα να πει ότι έχει όλες τις παραμέτρους στα χέρια του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Επίτροπε.